Φαντάζομαι τώρα ότι όλοι θα συμφωνείτε, μέχρι ένα σημείο τουλάχιστον, ότι τα τελευταία χρόνια, λόγω και της αύξησης των τεχνολογικών καινοτομιών γύρω μας, τα μικρά παιδιά κυρίως με τα τάμπλετ και τα κινητά έχουν αποξενωθεί και έχουν χαθεί λίγο από τον αξιακό χάρτη. Και τι εννοώ με αυτό, έχουν αποξενωθεί λίγο και έχουν απομακρυνθεί από τις πραγματικές πολιτιστικές και πολιτισμικές αξίες. Αυτό το πράγμα για κάποιους δεν περνάει απαρατήρητο, όπως το Μουσείο του Νίκου Καζαντζάκη εδώ στο Ηράκλειο, στο νομό Ηρακλείου, όπου εκεί οι άνθρωποι σκέφτηκαν το αυτονόητο. Τι θα κάνουμε για να προσεγγίσουμε τα μικρά παιδιά, τις μικρές ηλικίες στο Μουσείο του Νίκου Καζαντζάκη, έτσι ώστε να πάρουν μία γεύση από αυτή την φυσιογνωμία, την ιστορική, που έχει αφήσει τόσα γράμματα πίσω του. Γράμματα εννοώ με την πλήρη έννοια, ως ιδέες, και σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βίκη Χριστάκη βρίσκεται εδώ, υπεύθυνη τμήματος εκπαίδευσης του Μουσείου Νίκος Καζαντζάκης. Κυρία Χριστάκη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Μου είπατε προηγουμένως να μιλάμε και στον ελληνικό, επομένως το δέχομαι. Βίκη, σε ευχαριστώ που ήρθες σήμερα εδώ και πραγματικά διαβάζω και αυτό εδώ πέρα το εγχειρίδιο που περιλαμβάνει τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα σχολεία 2019-2020. Είναι αυτό εδώ το βιβλίο, το οποίο μπορεί να το προμηθευτεί οποιοδήποτε ή μπορεί να το αναγνώσει και στο διαδίκτυο. Ναι, υπάρχει στο site μας ανεβασμένο ως PDF για τους... Βλέπουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προορίζονται για τα σχολεία. Mm-hmm. Οπότε αυτό αναφέρεται στους εκπαιδευτικούς, αν θέλουν να το δουν με περισσότερες λεπτομέρειες. Και όποιος επισκέφτεται στο σύντομα θα είναι και στην υποδοχή του μουσείου. Ήταν όντως η αρχική ιδέα αυτό που ανέφερα και εγώ προηγουμένως, ότι όντως τα παιδιά φαίνεται να έχουν απομακρυνθεί εντελώς στις περισσότερες των περιπτώσεων από την ιστορία, από τον πολιτισμό, από τις συνάξεις, τις παραδοσιακές, από οτιδήποτε το οποίο εμπεριέχει μέσα μια ιστορική αξία, φαίνεται να αποξενώνονται τα παιδιά εξαιτίας ενός κινητού, καλή ώρα, ενός τάμπλετ. Πολύ ωραία εισαγωγή έκανες και θα πω ότι δεν είναι μόνο τα παιδιά όμως, είναι και ανήλικοι. Αυτή είναι η αλήθεια, δεν είναι θέμα εισαγωγής και ικανοτήτων, είναι η αλήθεια. Και οι μεγάλοι. Και οι μεγάλοι, σωστά. Ναι. Απλά επειδή σήμερα θα παρουσιάσουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα σχολεία, ας μιλήσουμε για τα παιδιά. Βάζοντας λοιπόν, φέρνοντας στο επίκεντρο πόσες πληροφορίες υπάρχουν γύρω μας και ωραία τις λαμβάνουμε όλες αυτές τις πληροφορίες, τις βλέπουμε δηλαδή, αλλά τις επεξεργαζόμαστε και αν τις επεξεργαζόμαστε... Τις αξιολογούμε δηλαδή, αν υπάρχει κριτική σκέψη. Τις σκεφτόμαστε, φέρνοντας λοιπόν, βάζοντας μπροστά μας αυτό το φαινόμενο. Φέτος τα εκπαιδευτικά δημιουργήθηκαν με επίκεντρο να αυξήσουμε, να ξυπνήσουμε την κριτική σκέψη, τη φαντασία των παιδιών που είναι εκεί ούτως ή άλλως και είναι κρίμα να πηγαίνει χαμένη και την δημιουργικότητά τους. Σε όλα μας τα προγράμματα τα παιδιά κάτι φτιάχνουν. Κάτι φτιάχνουν. Θέλω να πάμε λίγο στο πρακτικό κομμάτι, γιατί σίγουρα γονείς μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Σίγουρα θέλουν το παιδί τους να κάνει μια στροφή στην ποιότητα που λέμε, και εκεί που θα έπρεπε ήδη να είναι στην ευθεία και όχι στη στροφή. Πρακτικά, πώς συντελούνται τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Νίκος Καζαντζάκης? Δηλαδή, αν έρθει ένα παιδί, τι θα διδαχθεί, τι θα μάθει? Ωραία. Οι κρατήσεις στα εκπαιδευτικά προγράμματα γίνονται από τους δασκάλους. Δηλαδή, υποδεχόμαστε από τα σχολεία, τάξεις. Ναι. Υπάρχουν δύο προγράμματα για το νηπιαγωγείο, 6 προγράμματα για το δημοτικό, οπότε για όλες τις τάξεις. 2 προγράμματα για το γυμνάσιο και 1 πρόγραμμα για το λύκειο, που είμαι πάρα πολύ ευαισθησιοποιημένη και περήφανη για το πρόγραμμα που έχει φτιαχτεί, γιατί οι έφηβοι έχουν πολύ πολύ μεγάλη ανάγκη για μένα να εκφραστούν. Οι πανελλήνιες, πίεση, κοινωνικά θέματα, να πάρουμε τις φράσεις του Καζαντζάκη, τις ιδέες του και να κάνουμε κάτι με αυτό. Όπως το λαμβάνει ο καθένας. Mm-hmm. Γι' αυτό πολύ συχνά λέω στα προγράμματά μου και κατά διάρκεια της επίσκεψης των παιδιών μαζί με τους εκπαιδευτικούς, ότι σήμερα εδώ που ήρθατε για τη μία ώρα, μία μισή που θα περάσουμε μαζί, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Θέλω να πω ότι... Δεκτές κάθε απορίες, ναι, έτσι, που θα τεθούν στο τραπέζι. Να είναι ελεύθεροι να εκφραστούν. Σκέφτεται το παιδί, να αξιολογεί αυτά τα οποία του λέτε, και μέσα από μια διαδικασία ερωτήσεων και απαντήσεων να μάθει πολλά περισσότερα για το συγγραφικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Συζήτηση. Και όχι μόνο. Ναι, φυσικά. Κάνουμε συζήτηση με τα παιδιά. Σίγουρα παίρνουν κάποιους μικρούς γρίφους που πρέπει να λύσουν ανάλογα με το πρόγραμμα. Mm-hmm. Όλα τα προγράμματά μας, μάλλον υπάρχουν διάφορες θεματικές για τα προγράμματα, για τον ίδιο, τον Νίκο Καζαντζάκη, για την προσωπικότητά του, για τα ταξίδια του,
τα βιβλία του, που μέσα σε αυτό είναι και οι ιδέες για τα βιβλία του, τα διαφορετικά που έχει γράψει, είτε ταξιδιωτικά, είτε τα λογοτεχνικά, τα θεατρικά του έργα. Και έπειτα υπάρχει και ένα πολύ αγαπημένο μου πρόγραμμα για το μουσείο το ίδιο, που πάει να πει ότι μιλάμε για τη μουσιακή εκπαίδευση. Τι είναι το μουσείο, πώς παίρνουμε πληροφορίες από το έκθεμα, τι είναι έκθεμα, γιατί το λέμε έκθεμα και δεν το λέμε αντικείμενο. Ποιες είναι έτσι οι περισσότερες απορίες που σας θέτουν τα μικρά παιδιά που περνούν το κατόφλι του μουσείου? Πού τα βρήκαμε όλα αυτά. Πού τα βρήκατε όλα αυτά. Ανάλογα βέβαια. Πού να γνώριζαν, θα μάθουν. Διαφέρει και με την ηλικία. Πού τα βρήκαν όλα αυτά. Γιατί τους κάνει πολύ εντύπωση την Οδύσσια, το ποίημα που είχε γράψει, που δεν το ξέρει και πολλοί κόσμος. Γιατί αποφάσισε να το. Γιατί κρατούσε τόσες σημειώσεις. Συζητάμε γιατί η Οδύσσια είναι και ένα ποίημα που μιλάει για το ταξίδι. Το ταξίδι με επιστροφή, χωρίς επιστροφή. Οπότε. Έχουν και ανάγκη να μιλήσουν για κοινωνικά ζητήματα, δηλαδή εκεί μπορεί να μιλήσουμε, αν το δω το τμήμα ότι έχει όρεξη και είναι έτσι που λέμε δουλεμένο και δεν θα περάσουμε ώρα στα πολύ βασικά, ότι πρέπει να μιλάμε λίγο χαμηλόφωνα, ότι αγγίζουμε μόνο με τα μάτια. Ναι. Θα μιλήσουμε για το μεταναστευτικό, θα πούμε τι είναι, πόσο πονάει κάποιος. Μπαίνετε και στα ενδότερα δηλαδή. Γιατί να μην πούμε. Το μουσείο είναι ένας χώρος που πρέπει Γιατί το λέω αυτό, γιατί δεν ξέρω κατά πόσο ένα μικρό παιδί μπορεί να αντιληφθεί την έννοια των λέξεων και των καταστάσεων τόσο πολύ. Και όσο μιλάμε και για τον Νίκο Γαζαντζάκη, που συνήθως μιλούσε και έκρυβε πίσω από μία λέξη χίλια νοήματα. Ναι, και αυτό προσπαθούμε εμείς να το ξεκλειδώσουμε. Βοηθάνε οι εκπαιδευτικοί πολύ, δηλαδή υπάρχει ένα πρόγραμμα που το έκανα, το τελευταίο που έκανα πριν έρθω εδώ, που ήταν τα παιδιά να μιλήσουν για την Επανάσταση, τώρα που είναι και 28η, το διαλέγουν οι εκπαιδευτικοί αυτό το πρόγραμμα, και τι έκανε ο Νίκος, πώς έκανε Επανάσταση ενώ δεν πήρε όπλο. Και μιλάμε για τον επαναπατρισμό σε ένα κομμάτι, για τον Καύκασο, τότε με τον Βενιζέλο. Δεν ήξεραν τη λέξη επαναπατρισμός. Εκεί βοήθησε ο εκπαιδευτικός, την εξηγεί και πάμε παρακάτω. Τι νιώθει κάποιος όμως φεύγοντας από το σπίτι και πόσο σημαντική ήταν η βοήθειά του. Τι διάρκειες είναι τα συγκεκριμένα προγράμματα? Για τα πιο μικρά παιδιά είναι μία ώρα και μετά ανεβαίνουμε, όσο μεγαλώνει το παιδί, ανεβαίνουμε στη μία μισή. Τόσο είναι, γιατί είναι και η απόσταση της Μυρτιάς. Το Σωστό. Καταπληκτικό αυτό χωριό. Κάθε τμήμα, κάθε τάξη που επισκέπτεται από οποιοδήποτε σχολείο της Κρήτης, αν έρθει στο μουσείο, έχει το δικαίωμα μία φορά να το επισκεφτεί, μία φορά να γίνει διαδραστικά το συγκεκριμένο πρόγραμμα? Όχι καθόλου. Όχι. Και επίσης. Ξέρετε, έχω απορίες. Ιδιαίτερα για το δημοτικό, που ένα τμήμα μπορεί να έχει επιλογές. Ναι. Γιατί στον υπηαγωγείο είπαμε είναι δύο. Δηλαδή μπορεί να έρθει δύο φορές να κάνει μία το ένα και μία το άλλο. Και νομίζω ότι να μην το φοβούνται τα νηπιαγωγεία, γιατί ενώ το δημοτικό πάει πάρα πάρα πολύ καλά, σε κρατήσεις και... Πιστεύετε δηλαδή και από το νηπιαγωγείο, δηλαδή θα μπορούσαν τα μικρά παιδιά να πάρουν κάποια μηνύματα? Έτσι τα... Ναι, γιατί όχι. Ναι. Και υπάρχει και ένα καινούριο πρόγραμμα, τα κινέζικα τείχη, που είναι, πήρα αφορμή και το έφτιαξα για το που είχαμε το φεστιβάλ το καλοκαίρι. Οπότε ήταν Κίνα και μιλάμε για το ταξιδιωτικό βιβλίο του Καζαντζάκη. Δεν μου λέτε κάτι, πέρα από το οργανωμένο του πράγματος, που αφορά βεβαίως τις επισκέψεις τμήματων σχολείων και παιδιά από σχολεία, θα μπορούσε κάποιος γονιός, ο οποίος μας βλέπει αυτή τη στιγμή, να πει «θέλω ένα Σάββατο, μια Παρασκευή, είχαμε να ήδη πάρω τέτοια. Το παιδί μου, να έρθω στο μουσείο Καζαντζάκης». Θα δεχθεί τη συγκεκριμένη διδασκαλία εντός και εκτός εισαγωγικών το παιδί? Είναι εφικτό αυτό? Θα σας πω τώρα τι είπα, τη διδασκαλία. Μπορώ να κάνω μία μικρή παρένθεση? Παρακαλώ, ναι. Έχουμε φύγει πια από το... Θα μιλήσω με αγγλικούς όρους. Έχει φύγει πια το education από το μουσείο και έχουμε πάει στο learning, που πάει να πει μάθηση. Ο καθένας μαθαίνει με τον δικό του τρόπο. Μαθαίνει, δεν είναι απαραίτητο να μάθεις τώρα, μπορείς να πάρεις το εργαλείο που θα σου δώσω εγώ, και λέγοντας εργαλείο εννοώ την αφορμή, και θα το σκεφτείς και θα το... Δεν υπάρχουν βαθμοί. Σωστό, εννοείται, ναι. Γι' αυτό το έβαλα και εντός εισαγωγικών, έτσι. Είχαμε ήδη τηλεφωνήματα λοιπόν από οικογένειες, γιατί η δική μας σεζόν ξεκίνησε τώρα, το αρχές Οκτώβρη. Και τελικά.
Τηλεφωνήματα από γονείς, λοιπόν, υπάρχει αυτή η δυνατότητα, αλλά πρέπει να γίνει, να συγκεντρωθεί ένα. Δηλαδή να είναι... Ένας αριθμός παιδιών, έτσι, ο απαιτούμενος αριθμός. Και μάλιστα. Οι φωτογραφίες που έχετε δείξει είναι και από τα οικογενειακά προγράμματα που είχαμε κάνει πέρυσι. Δηλαδή, διοργανώνουμε τέτοιες δράσεις στο μουσείο για οικογένειες. Μάλιστα. Βίκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ. Να πάνε όλα κατευχήν και όσο το δυνατό περισσότερο αριθμό των παιδιών να έρχονται και να απολαμβάνουν έτσι τον όσον έχει αφήσει πίσω αυτός ο μεγάλος κριτικός συγγραφέας.